Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, υπό την αιγίδα του Εθνικού και του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τελείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η διοργάνωση των αγώνων Beach Volley στην Αλεξανδρούπολη. Οι αγώνες αφορούν τις κατηγορίες εφήβων, νεανίδων, παιδών και κορασίδων και κατά τη διάρκεια τους θα αναδειχθούν οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στους τελικούς αγώνες. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οι τελικοί αγώνες beach volley εφήβων, νεανίδων και παιδών κορασίδων για αγόρια και κορίτσια με υποκατηγορίες για ηλικίες κάτω των 20 και κάτω των 17. Όπως τόνισε το μέλος της διοργάνωσης Σταύρος Καβαρατζής, από το τουρνουά του beach volley θα αναδειχθούν ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στους τελικούς των πρωταθλημάτων beach volley. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη μέρα του τουρνουά του περιφερειακού του regional, από το οποίο θα προκύψουν οι πρωταθλήτριες ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες θα μας εκπροσωπήσουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τα οποία θα γίνουν στις Ράχες Φθιώτιντος και στην Πρέβεζα. Οι πρωταθλητές των εφήβων έχουν βγει χθες, ενώ σήμερα διεξάγεται το τουρνουά για τις ηλικίες κάτω των 17. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, το κυρίαρχο σωματείο βόλεϊ της πόλης μας, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου και την Τοπική Ένωση Πετοσφαίρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τις εντολές και τις οδηγίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης, διοργανώνουμε για πέμπτη χρονιά φέτος το πετυχημένο αυτό τουρνουά, μέσα σε δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, αλλά το beach volley είναι ένα άθλημα του καλοκαιριού, το κυρίαρχο άθλημα του καλοκαιριού, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να δει τις προσπάθειες των νεαρών πρωταθλητών μας και να κερδίσουν το χειροκρότημά τους και να τους δώσουν κουράγιο έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους να μας εκπροσωπήσουν σαν περιφέρεια στους Πανελλήνιους Αγώνες. Όπως επεσήμανε ο κ. Καβαρατζής, το βόλεϊ είναι άθλημα του καλοκαιριού για τις περιοχές, καθώς υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες βόλεϊ του Εθνικού και της Ορεστιάδας. Θα ήθελα να ξέρετε ότι το επίπεδο των αθλητών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει στην περιοχή μας. Υπάρχουν δύο μεγάλα σωματεία, ο Εθνικός και η Ορεστιάδα, μαζί με το Σουφλί και την ομάδα της Κομωτινής και της Ξάνθης, οι οποίες πρωταγωνιστούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Τα παιδιά που βλέπετε, το 80% είναι παιδιά των σωματείων τα οποία έχουν ενασχόληση και με τη σάλα. Και από τη δραστηριότητα αυτή την καλοκαιρινή, μόνο κέρδος μπορούν να έχουν. Θα τους βοηθήσει πολύ και στην δραστηριότητα εντός σάλας, αλλά και εκτός. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά μετάλλια στην περιοχή μας από το beach volley και εμείς έχουμε βάλει σαν στόχο και σαν στοίχημα να κρατήσουμε όχι μόνο στη σάλα ψηλά τα μετάλλια και τους αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά και στο beach volley. Το τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού και του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.